Γεια σας. Είμαι ο Έσωπος. Η ταυτότητά μου γράφει «Επάγγελμα παραμυθάς». Σίγουρα θα έχετε ακούσει ή θα έχετε διαβάσει παραμύθια μου. Ο Έσωπος γεννήθηκε τον 7ο αιώνα π.Χ. Όπως έγινε και με τον Όμηρο, πολλές χώρες ή πόλεις διεκδικούν τον τίτλο της πατρίδος του. Η Σάμος, η Θράκη, η Φρυγία, η Αίγυπτος. Το βέβαιο είναι ότι κάποτε βρέθηκε δούλος στην αυλή του Ξάνθου, γνωστού φιλοσόφου της Σάμου, ο οποίος αργότερα τον παραχώρησε σε ένα άλλο σαμιώτη φιλόσοφο, τον Ιάδμονα. Ο Ιάδμον, εκτιμώντας τα πνευματικά χαρίσματα του Εσώπου, τη σοφία και την ευφυΐα του, του χάρισε την ελευθερία του. Όταν με απελευθέρωσε ο Κύριός μου, πήρα τις πιστωτικές μου κάρτες και άρχισα να ταξιδεύω στο γνωστό τότε κόσμο. Πήγα στη Βαβυλώνα, στην Αθήνα, στη Σάρδης, στην Κόρινθο. Ταξίδευα και έλεγα παραμύθια που είχα μάθει στα προηγούμενα ταξίδια μου, που τα έλεγα στις γιορτές, στα πανηγύρια, σε σπίτια πλουσίων, σε παλάτια βασιλιάδων. Βλέπετε, τότε οι άνθρωποι δεν είχαν και πολλές ευκαιρίες διασκέδασης και τους άρεσε να ακούν παραμύθια από έναν παράξενο ταξιδιώτη, όπως ήμουν εγώ. Οι περισσότεροι μύθοι του είχαν σαν πρωταγωνιστές ζώα, κοινά ή εξωτικά, που είχαν ανθρώπινες ιδιότητες. Άλλοι είχαν ανθρώπους ή θεούς και άλλοι αφηρημένες έννοιες, αγαθό, κακό ή μυθικούς ήρωες. Δεν ήμουν ο πρώτος που έπλασε μύθους. Εγώ το ψωμάκι μου έβγαζα και γι' αυτό έπρεπε να τους λέω χαριτωμένα. Πολύ πριν από μένα, στον Όμηρο για παράδειγμα, τα ζώα είχαν ανθρώπινη λαλιά. Αλλά ακόμη και στα έργα του Ισίωδου και του Αρχίλοχου υπήρχαν διδακτικοί μύθοι με ζώα που είχαν στόχο την κοινωνική κριτική. Ο Έσωπος λοιπόν ήξερε πολλούς μύθους που είχε μάθει στα ταξίδια του και τους μετέφερε στον ελλαδικό χώρο, χωρίς βέβαια να αποκλείεται ότι επινόησε και ο ίδιος μερικούς από αυτούς. Το βέβαιο είναι ότι τους διηγούνταν με επιδεξιότητα και χάρη, με παραστατικότητα και συντομία, με σαφήνεια και χιούμορ. Ναι, είναι αλήθεια. Είχα ένα προσωπικό στυλ. Αυτό επέβαλε ο ανταγωνισμός. Ξέρετε πόσοι παραμυθάδες υπήρχαν τότε? Όσοι κιθαρίστες υπάρχουν στις μέρες σας στους σταθμούς του μετρό. Μόνο οι καλύτεροι επιβίωναν. Αυτοί που φρόντιζαν το image τους και έκαναν καλές δημόσιες σχέσεις. Στη Σάρδης, στην αυλή του Κρίσου, συναντήθηκε με τον Σόλωνα, το γνωστό Αθηναίο νομοθέτη, που γοητεύτηκε από την προσωπικότητα του Εσώπου. Πήρε ακόμη μέρος στο συμπόσιο που διοργάνωσε ο βασιλιάς της Κορίνθου Περίανδρος με τους 7 σοφούς, όπου σχολίαζε τις θεωρίες τους και έκρινε με το δικό του τρόπο τα συμπεράσματά τους. Α, ναι. Είχαν πολύ πλάκα οι σοφούλιδες. Γελούσανε με το παραμικρό. Τους είπα βέβαια κι εγώ κάτι ανέκδοτα, μα κάτι ανέκδοτα που σίγουρα θα τα θυμόταν σε όλη τους τη ζωή. Αχ, ωραίες μέρες. Τον καλούσαν σε πολλές συζητήσεις και ο Έσωπος έδινε απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα. Χρειάστηκε πάντως πολλές φορές να εκστρατεύσει όλες τις ικανότητές του για να βγει από τη δύσκολη θέση που τον έφερνε η ελευθεροστομία του, η σκληρή και ανελαίτη σάτυρα και το αδέσμευτο της κρίσης του. Να σκεφτείτε ότι μερικοί αμφισβήτησαν ακόμη και την ύπαρξή μου. Λέγανε ότι δεν υπήρχα, ότι ήμουν φανταστικό πρόσωπο και ότι Έσωπος σήμαινε απλά κάτι σαν Ανατολίτης. Δεν βαριέστε. Ποιος ασχολείται με μικρότητες? Αφού το έργο μου υπήρξε, υπήρξα κι εγώ. Γύρω στο 560 π.Χ. πήγε στους Δελφούς, απεσταλμένος του Κρίσου για να δώσει δώρα στο Θεό Απόλλωνα. Εκεί όμως αγανάκτησε από την απληστία, την υποκρισία και την αδιφαγία των ιερέων και τους κατέκρινε. Τους είπα κατάμουτρα ότι κι αυτοί όπως και οι πατεράδες τους ήταν δούλοι του χρήματος και τεμπέληδες. Γιατί χωρίς να προσφέρουν κανένα έργο, ζούσαν από τις δωρεές και τις προσφορές του κόσμου προς το Θεό. Οι ιερείς τότε, προσβλημένοι αλλά και από το φόβο τους μην συνεχίσει να τους δυσφημεί και σε άλλες πόλεις, πλέκοντας μία σκευωρία σε βάρος του, τον κατηγόρησαν άδικα για κλοπή και τον καταδίκασαν σε θάνατο. Λέγεται πως τον έριξαν στον κρεμό από μία βραχώδη κορυφή του Παρνασσού, την Ιάπια.
ναι. Οι άνθρωποι κάποτε πεθαίνουν. Όταν όμως είναι τίμιοι, όταν σκέφτονται καθαρά και λένε πάντα τη γνώμη τους όταν πρόκειται να καυτηριάσουν το κακό, τα λόγια και οι ιδέες τους δεν πεθαίνουν ποτέ, όπως και οι πράξεις και τα έργα τους. Και οι άνθρωποι τα διηγούνται για χρόνια και χρόνια.